ξημερώματα, 6 ώρα το πρωί, που σημαίνει όλα είναι απαιτητά. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει λεφτά και εμείς είμαστε εκτός προγράμματος εάν δεν υπάρχει συμφωνία. Τι θα κάνουμε? Μας ζητάνε να πάρουμε τρίτο πρόγραμμα. Θα πάρουμε τρίτο πρόγραμμα? Κύριε Λαφογιώργο, όχι αύριο, μεθαύριο, ο ήλιος θα βγει από την Ανατολή. Δεν ξέρω τι ακριβώς ώρα θα βγει, αλλά την προγραμματισμένη ώρα. Οξυγόνο θα έχουμε για να αναπνέουμε. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ζουν και θα αναπνέουν κανονικά. Και πιστεύω ότι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε και τις απειλές και τους εκβιασμούς. Το ίδιο επικοινώνησα και προχθές στην κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον πρόεδρο Ολάν και με την καγκελάριο Μέρκελ. Όταν μετά από το τηλεφώνημα που τους ενημέρωσα ότι θα αποφασίσαμε να διεξάγουμε δημοψήφισμα και τους ζήτησα την επέκταση του προγράμματος για λίγες μέρες προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα ως κυρίαρχο κράτος και κυρίαρχος λαός να αποφασίσουμε, με πήραν την επομένη για να μου πούνε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος. Και τους απάντησα ότι αν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος, να μην ανησυχούν, διότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα επιβιώσουν και χωρίς πρόγραμμα και θα πάνε στην κάλπη. Και χωρίς ευρώ. Η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο είναι κυρίαρχη αξία. Υπήρχε πολύ πριν. Πολύ πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη, το Ευρώ, πολύ πριν υπάρξει δημοκρατία στις άλλες χώρες, υπήρξε στην Ελλάδα. Δεν θα την ενταφιάσουμε εμείς τη δημοκρατία εδώ, στον τόπο που γεννήθηκε, επειδή λύγει ένα πρόγραμμα. Και κάποιοι αποφασίζουν να μην δώσουν παράταση, δηλαδή να μην δώσουν τη δυνατότητα σε έναν λαό κυρίαρχα να αποφασίσει. Στις κάλπες θα πάει ο ελληνικός λαός και θα αποφασίσει. Και όποια απόφαση θα γίνει αποδεκτή και θα εφαρμοστεί. Από ποιον? Συγγνώμη, από την ελληνική κυβέρνηση. Από ποιον? Η χώρα έχει κυβέρνηση. Έχει βουλή, έχει κοινοβούλιο. Θα εφαρμοστεί η απόφαση. Επειδή μιλήσατε στην αρχή της απάντησής σας με τον ήλιο, ο οποίος θα βγει κανονικά αύριο, το είχαμε ακούσει αυτό και την επομένη των εκλογών, ότι τα πάντα τελικά θα είναι φυσιολογικά και θα υπάρχει μια ροή της καθημερινότητας. Η μόνη διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι οι τράπεζες είναι κλειστές. Βεβαίως. Αυτό δεν επηρεάζει την καθημερινότητα. Οι τράπεζες είναι κλειστές. Με συγχωρείτε. Δεν περιέγραψα μια ιδηλιακή ατμόσφαιρα. Είπα ότι θα επιβιώσουμε. Αυτό ρωτήσατε. Ναι, θα επιβιώσουμε, θα σταθούμε όρθιοι, θα είμαστε ζωντανοί και θα πάμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Θα επιλέξουμε κυρίαρχα ως λαός ποιο θα είναι το μέλλον μας. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι τα διλήμματα είναι υπαρκτά, είναι σοβαρά, είναι μεγάλα. Προαπαιτείται η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα και η αποφασιστικότητα. Και αυτό που σας είπα είναι ότι πράγματι βιώνουμε μια δυσκολία. Δεν οφείλεται αυτή η δυσκολία σε επιλογή, δική μας επιλογή. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να αποτρέψουν τη δυνατότητα ενός λαού να αποφασίσει. Έκλεισαν τις τράπεζες διότι απεφάσισαν να μην δώσουν παράταση στο πρόγραμμα. Απεφάσισαν να μην δώσουν παράταση στο πρόγραμμα και έκλεισαν τις τράπεζες ακριβώς διότι δεν απεδέχθησαν ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή έχει δικαίωμα ένας λαός να αποφασίσει. Λοιπόν. Είτε το ναι είτε το όχι. Κατέθεσαν στην ελληνική κυβέρνηση μια πρόταση τελεσίγραφου με όρους και διαδικασίες που θα έλεγα ότι δεν αρμόζουν στις παραδόσεις του αμοιβαίου σεβασμού που ορίζουν το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας. Πρωθυπουργέ. Αυτό το τελεσίγραφο πρέπει να το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Πρωθυπουργέ, την Κυριακή πάμε σε δημοψήφισμα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Τα ενδεχόμενα είναι δύο. Ή είναι όχι, ή είναι ναι. Ναι, στα δημοψηφίσματα δεν υπάρχει ίσως. Υπάρχει το ακριβώς. Όχι και το ναι. Τι σημαίνει το όχι? Παίρνετε ένα όχι και πάτε πού? Ο Γκάμπριελ είπε ότι αν είναι όχι, δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Όλοι λένε απέναντι στην Ελλάδα ότι αν είναι όχι, ξεχάστε περίπου το ευρώ. Και δεν νομίζω ότι αστείευονται αυτή τη φορά. Θέλω την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Γκάμπριελ είπε αυτό, δίπλα του η Μέρκελ είπε διαπραγμάτευση και μετά το δημοψήφισμα. Το διαπιστώσατε. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι και οι ίδιοι είναι αμήχανοι και μπερδεμένοι. Προφανώς η γραμμή τους είναι γραμμή εκφοβισμού, δεν θέλαν το δημοψήφισμα, δεν θέλουν το όχι. Σας διαβεβαιώνω
ότι η δική μας γραμμή και η δική μας διάθεση, ο στόχος μας, η επιθυμία μας, ο σκοπός μας είναι το δημοψήφισμα να αποτελέσει τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης με πιο ισχυρά όπλα από την πλευρά μας. Με τι στο τραπέζι όμως? Στο τραπέζι παραμένουν οι λογικές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για μια ήπια προσαρμογή με τα βάρη όχι στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, στους φτωχούς και στα μεσαία στρώματα, αλλά σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να τα σηκώσουν, αλλά και μια οικονομικά βιώσιμη λύση. Προσέξτε, εμείς αυτό που διεκδικήσαμε 5 μήνες είναι όχι να φύγει η χώρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να παραμείνει, αυτή ήταν η εντολή λαϊκή που πήραμε, να παραμείνει στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, αλλά με μια προσαρμογή την οποία θα μπορεί να την αντέξει, να την σηκώσει χωρίς άλλη κοινωνική αδικία, με περισσότερη δικαιοσύνη δηλαδή, που θα δίνει μια διέξοδο να φύγουμε επιτέλους από αυτό το φαύλο κύκλο της λιτότητας που γεννά ύφεση και δίνει, δημιουργεί ανάγκη για νέα δάνεια. Άρα διεκδικήσαμε μια απόφαση, μια συμφωνία η οποία θα ήταν κοινωνικά δίκαιη, θα μοίραζε τα βάρη δίκαια, δεν θα είχε τεράστια και ανέφικτα στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, ανέφικτους στόχους, και ταυτόχρονα μια ρύθμιση του χρέους και ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να δώσει την αίσθηση στη διεθνή κοινή γνώμη, στις αγορές, στους πιστωτές, ότι αυτή η απέσια συζήτηση για τον Brexit έχει τελειώσει. Αν αυτό δεν μας το προσφέρουν, δεν μας το δίνουν. Δεν το πήραμε. Αν αυτό δεν μας το δίνουν, τότε ποια είναι η επιλογή που έχουμε? Πείτε να μας. Δεχθούμε το φαύλο κύκλο? Όχι λοιπόν. Η επιλογή που έχουμε είναι να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό και να πούμε στον ελληνικό λαό: οι πιστωτές και οι εταίροι μας δίνουν μια συμφωνία η οποία δεν αποτελεί λύση. Σε καλούμε να την απορρίψεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, με όσο μεγαλύτερο ποσοστό, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της συμμετοχής και της άρνησης σε αυτή τη συμφωνία, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι δυνατότητες μιας ουσιαστικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ώστε να μπουν σε μια τροχιά βιωσιμότητας και λογικής. Απέναντι στα όσα λέτε εσείς αυτή τη στιγμή, υπάρχει η δήλωση του κυρίου Γκάμπριελ νωρίτερα σήμερα ότι η Ελλάδα ήθελε να αλλάξει όλους τους όρους και τις προδιαγραφές εντός της Ευρωζώνης, και υπάρχει δίπλα του και η δήλωση της κυρίας Μέρκελ, η οποία σημείωσε, τόνισε ότι δεν υπήρχε διάθεση συμβιβασμού από την ελληνική πλευρά, γι' αυτό και διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις. Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι ο τελευταίος Έλληνας έχει διαπιστώσει ότι αυτούς τους 5 μήνες κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να φτάσουμε σε συμφωνία. Θυμάμαι μάλιστα πριν από 3 μέρες το κυρίαρχο κλίμα στα μέσα ενημέρωσης ήταν ότι τα δίνουμε όλα. Αυτό ήταν. Στις εφημερίδες, στα μέσα ενημέρωσης, ότι υποχώρησα, ότι υποχωρήσαμε, ότι τα δώσαμε όλα, ότι φέρνουμε νέο μνημόνιο με 8 δις μέτρα. Αυτό ήταν. Τα ίδια μέσα, οι ίδιοι άνθρωποι ξαφνικά άλλαξαν τροπάρι και λένε τα ακριβώς αντίθετα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να σταθεί πουθενά αυτή η επιχειρηματολογία που χρησιμοποίησε και ο πρόεδρος Γιούνκερ σήμερα και η καγκελάριος Μέρκελ. Κάναμε μια πολύ πολύ ειλικρινή προσπάθεια. Στο τέλος της ημέρας, τις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, έφτασα σε μια διαπίστωση. Στην διαπίστωση ότι ο στόχος απέναντι πλευράς δεν ήταν να γεφυρωθούν οι διαφορές. Αλλά... ήταν να υιοθετήσουμε απολύτως τις δικές τους θέσεις, και μάλιστα κάθε φορά που υιοθετούσαμε κάτι πηγαίνανε ακόμα παραπέρα τον στόχο. Ίσως να εκλάβανε ως αδυναμία την πραγματική μας επιθυμία να υπάρξει λύση. Και κοιτάξτε, εγώ ως πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνησή μου είχαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο μας έδινε εντολή πριν από τον ελληνικό λαό. Ωραία. Το πλαίσιο μας ήταν διαπραγμάτευση για καλύτερη λύση μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά όχι νέα μνημόνια, όχι μια νέα μη βιώσιμη λύση, όχι και εσύ Τσίπρα όπως Παπανδρέου, Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς, yeah. Όχι το ίδιο, όχι λεφτά υπάρχουν πριν και μέτρα μετά, όχι επαναδιαπραγμάτευση πριν και νέα μνημόνια μετά. Δεν το πετύχατε λοιπόν, όμως Πρωθυπουργέ, δεν το πετύχατε. Κύριε... με συγχωρείτε να σας πω, βεβαίως η διαπραγμάτευση, μα αν το είχα πετύχει θα είχαμε συμφωνία αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Αν το είχα πετύχει θα είχαμε συμφωνία. Το γεγονός λοιπόν ότι πάλεψα να το πετύχω είναι αδιαφεσβήτητο. Το γεγονός ότι έκανα ό,τι μπορούσα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια δίκαιη, αμοιβαία, αποφελή συμφωνία είναι αδιαφεσβήτητο. Δεν μπορεί να το αφισβητεί κανείς. Ότι είχαμε διάθεση να φτάσουμε εκεί, ότι κάναμε παραχωρήσεις, φτάσαμε τη Δευτέρα να δώσουμε μια πρόταση, η οποία από τους 3 θεσμούς
και όλες τις, όλους τους αρχηγούς κρατών στην σύνοδο, την έκτακτη του, της, των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης, χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ καλή είδηση, ως μια βάση για τη συζήτηση. Πίστεψα κι εγώ και πιστέψαμε όλοι ότι φτάσαμε στο τέλος. Και βεβαίως προγραμματίζαμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό ότι φτάσαμε στα όρια της εντολής μας και πετύχαμε μια λύση. Μόλις λοιπόν δώσαμε αυτό, ζητήσανε ακόμα παραπάνω. Και μόλις πήγαμε να δώσουμε και το ακόμα παραπάνω και ακόμα παραπάνω. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτή νομίζετε ότι το κάνανε? Έχω λοιπόν την αίσθηση. Θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ? Θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Παίζει και αυτό δηλαδή το ερώτημα. Θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ και δεν θα το κάνουν. Και δεν θα το κάνουν, θα σας εξηγήσω. Διότι το κόστος είναι τεράστιο. Το κόστος το οικονομικό της διάλυσης της Ευρωζώνης, της αρχής διάλυσης της Ευρωζώνης, το κόστος της χρεοκοπίας μιας χώρας που μόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει άνοιγμα πάνω από 120 δισεκατομμύρια, είναι τεράστιο. Δεν θα συμβεί αυτό. Βέβαιος, όμως, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά προφανώς ο καθένας μπορεί να κρίνει τις εκτιμήσεις και να κρίνει και τις αναλύσεις. Με ρωτήσατε όμως κάτι και απαντώ. Την εκτίμησή μου θα σας πω. Βεβαίως. Ότι δεν είναι το σχέδιο το να βγάλουν την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Το σχέδιό τους ήταν να τελειώσουν με την ελπίδα ότι στην Ευρώπη μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική. Να ρίξουν τον Τσίπρα δηλαδή. Να ρίξουν να σβήσουν την προσδοκία. Δεν είναι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Στέγλης νωρίτερα. Η κυβέρνηση Τσίπρα, σήμερα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση κοινωνική σωτηρία που βγήκε με μια συγκεκριμένη εντολή. Και είναι όμως και οι διεργασίες που διεξάγονται τούτη την ώρα σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο από τους λαούς που δεν αντέχουν σε μια αποτυχημένη πολιτική λιτότητας που έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε έναν φαύλο κύκλο και σε μια αδυναμία εξόδου από την κρίση. Εάν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση κατάφερνε να πάρει κάτι το οποίο θα ήταν έξοδος από την κρίση, επιβίωση, θα δίνε προοπτική και δεν θα ήταν ταπείνωση και υποταγή, όπως μας ζητάνε, τότε το μήνυμα στην Ευρώπη θα ήταν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό δεν θέλουν. Είναι αυτό που είπε νωρίτερα αυτό σήμερα ο κύριος Στυφλής. Και αυτό είναι πολιτική επιλογή. Και απέναντι σε αυτό δεν μπορεί να απαντήσει ένας άνθρωπος και μια κυβέρνηση. Πρέπει να απαντήσει ένας λαός. Εμένα με εξέλεξε ο ελληνικός λαός μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Μου έδωσε μια συγκεκριμένη εντολή. Και με ειλικρίνεια έρχομαι απέναντι στον ελληνικό λαό και του λέω ότι αυτή την εντολή εγώ την υπηρέτησα. Έφτασα μέχρι το σημείο να μου δώσουν ένα τελεσίγραφο και να μου πούν απάντησε σε 48 ώρες στο τελεσίγραφο αυτό. Και το απορρίψα. Απέρριψα το τελεσίγραφο και είπα το τελεσίγραφα ενίοτε επιστρέφονται. Αλλά επιστρέφονται με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όταν δεν τα επιστρέφει ένας άνθρωπος, όταν τα επιστρέφει ένας ολόκληρος λαός. Αυτό που λένε είναι ότι αποκλείσαμε την πρότασή τους επί της ουσίας. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω και μία δήλωση του κυρίου Στίγκλιτ σήμερα, ο οποίος νομίζω μίλησε για αυτό που μιλάτε κι εσείς, στην αριστερή παρένθεση στην Ελλάδα. Ότι αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αυτό είπε, επιλέξει μία αριστερή παρένθεση που θα ήθελαν να δουν στην Ελλάδα με ημερομηνία λήξης. Και ο Γκρούγκμαν έγραψε άρθρο ακριβώς πριν από λίγες μέρες, όσο ήμουν στις Βρυξέλλες. Με τον εύγλωτο τίτλο προς τους θεσμούς, προς την Τρόικα. Πλάκα μας κάνετε, έγραφε ο Γκρούγκμαν. Είναι αυτή η πρόταση η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη για το ελληνικό χρέος, για την προοπτική της Ελλάδας, για την προοπτική εξόδου από την κρίση. Τα μέτρα για να συζητήσουμε επί της ουσίας τώρα. Εφαρμοσμένη πολιτική κάνει ο Τσίπρας, δεν κάνει ο Στίγκλιτς όμως. Εφαρμοσμένη πολιτική κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Και εδώ βρίσκεται η ουσία του ζητήματος. Μέχρι σήμερα, 5 μήνες, θέλουν μέσα από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο να φτάσουμε σιγά σιγά δια της διολυστήσεως απολύτως στο μνημόνιο, μα απολύτως στο μνημόνιο. Είχανε αυτή η διαδικασία, ήταν μια διαδικασία όπου δεν τολμούσαν να μας πούν κάντε αυτό, μας πιέζανε, αλλά ταυτόχρονα λέγανε υιοθετήστε το, δεν σας το λέμε εμείς, εσείς θα λέτε είναι δικιά σας πρόταση. Αν εγώ υπέγραφα χθες στις Βρυξέλλες και ερχόμουν στην Ελλάδα, θα πήγαινα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θα έλεγα είναι η δικιά μου πρόταση. Είναι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης. Την τελευταία ώρα, δίνοντάς μας το τελεσίγραφο, λέγοντάς μας έχετε 48 ώρες προκειμένου να αποδεχτείτε αυτές τις θέσεις, μας έδωσαν τη δυνατότητα να έρθουμε στον ελληνικό λαό και να πούμε.
αυτό που μας ζητάνε το δέχεστε ή το απορρίπτετε. Είπαν ότι εσείς φύγατε. Εμείς φύγαμε το τραπέζι. Αυτό είπαν. Κύριε Λαφογιώργο, βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να συνεννοηθεί με τους εταίρους. Μιλώ για την εμπιστοσύνη μεταξύ των αντισυμβαλωμένων των εταίρων. Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να συνεννοηθεί με τους εταίρους του είναι η ειλικρίνεια. Λοιπόν, διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το παιχνίδι να τελειώσει. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να τελειώσει. Διότι εδώ δεν παίζουμε με ένα ολόκληρο λαό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ανακοίνωση του Eurogroup στις 25 του μηνός, όταν μας κατετέθη η πολύ συγκεκριμένη πρόταση, και να μιλήσουμε για αυτή την πρόταση, την έχω εδώ. Είναι αυτό το οποίο ανέβηκε νωρίτερα σήμερα στη σελίδα του, ναι, στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Της Πέμπτης, είναι ουσιαστικά, η πρόταση που κατετέθηκε στην Ελληνική Βουλή και επ' αυτής γνωμοδοτεί ο ελληνικός λαός αν αποδέχεται ή όχι. Λοιπόν, η ανακοίνωση λέει ότι, τα λέει στα αγγλικά, θα μεταφράσω, ότι οι υπουργοί κάλεσαν τις ελληνικές αρχές να αποδεχθούν την πρόταση των θεσμών. Και η πρόταση των θεσμών κατετέθη στο Eurogroup. Λέει παραπάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν τις τελευταίες τους προτάσεις, οι οποίες κρίνονταν επαρκείς. Και καλούν οι υπουργοί, το Eurogroup δηλαδή, καλεί την κυβέρνηση μέχρι τις 27 του Ιούνιου να αποδεχθεί τις προτάσεις των θεσμών. Άρα αυτό το κείμενο το οποίο είδαμε να ανεβαίνει με τη μορφή του Twitter και να έχει επισυναφθεί εκεί από την πλευρά του κυρίου Γιούνκερ, εσείς δεν το είχατε λάβει ποτέ? Ακούστε τώρα λίγο. Εμείς είχαμε λάβει το κείμενο των θεσμών, το τελικό, την τελική πρόταση των θεσμών, η οποία κατετέθη στο Eurogroup με την προτροπή συμφωνήστε εντός 48 ώρων. Mm-hmm. Μετά το Eurogroup του Σαββάτου, όπου κατέληξε με τον τρόπο που κατέληξε, η Ελλάδα πήγε με την πρόταση «δώστε μας παράταση, δεν σας απαντάμε εμείς, θα σας απαντήσουμε σε μια εβδομάδα». Μετά το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού, «δώστε μας παράταση μιας εβδομάδας να απαντήσει το δημοκρατικό δικαίωμα μιας χώρας και ενός λαού να απαντήσει μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία ο ελληνικός λαός». Αποφάσισαν πως όχι, δεν δίνουμε παράταση, δεν πήγαν σε άλλο κείμενο, δεν υπήρξε άλλο κείμενο στο Eurogroup. Την επόμενη μέρα έρχεται η Κομισιόν, αφού είχαμε πάει στη Βουλή, είχαμε καταθέσει την πρόταση για δημοψήφισμα και παραθέτει το ίδιο ακριβώς. Ψεύδεται ο Γιούνκερ, εννοείται. Δεν λέω τώρα ποιος ψεύδεται, δεν έχει σημασία. Σας λέω την αλήθεια τώρα. Αφήστε να πω όμως να καταλάβει και ο κόσμος. Μετά την επόμενη μέρα είναι το ίδιο ακριβώς κείμενο με δύο λεπτομέρειες αλλαγές. ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Όπου μας ζητήσανε να πάει και στα ξενοδοχεία ο ΦΠΑ στο 23. Και την άλλη μέρα φέρανε ένα κείμενο με το ΦΠΑ από το 23 στα ξενοδοχεία στο 13. Εντάξει, εδώ όμως, ξέρετε, δεν είναι παιχνίδι, διότι θα μπορούσαμε και αύριο να φέρουν ένα άλλο, που να έχουν άλλη μια μικρή αλλαγή. Εδώ μιλάμε για την ουσία. Ο ελληνικός λαός καλείται να απαντήσει επί της ουσίας και όχι επί των λεπτομεριών αυτών. Και σήμερα, δυστυχώς, εντάξει, σε όσα είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν στη συνέντευξή του, νομίζω ότι και οι συνάδελφοί σας από όλα τα μέσα του διεθνή. Ήταν μακρός μέσα, διεθνής τύπος, κάναν τα σχόλιά τους. Διότι οι άνθρωποι παρακολουθούν και βλέπαν ποιες είναι οι προτάσεις των θεσμών. Προφανώς, εγώ παραδέχτηκα και στη Βουλή ότι η πρόθεση του Πρόεδρου της Κομισιόν ίσως ήταν τις θετικότερες των προθέσεων μεταξύ των θεσμών. Όμως οι προτάσεις που κατέθεσε ήταν προτάσεις IMF, δεν ήταν προτάσεις Κομισιόν. Δεν ήταν προτάσεις ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ήταν προτάσεις IMF. Τώρα. Και πρέπει να το πω αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντίστοιξη ανάμεσα στους τρεις θεσμούς. Διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές προτάσεις. Τέσσερις μήνες παιδευόμασταν σε μια διαπραγμάτευση να βγάλουμε ένα κοινό τόπο, να γεφυρώσουμε τις διαφορές, όπως έλεγε η απόφαση του Eurogroup 20 του Φλεβάρη. Και όταν φτάναμε προς το τέλος, η ελληνική πλευρά έκανε μια προσπάθεια να αποτυπώσει τη γεφύρωση των διαφορών σε αυτό το κείμενο των 47 σελίδων. Που μας άσκησαν πολύ κριτική ότι πήγαμε πίσω από τις θέσεις μας. Πήγατε. Λοιπόν, κατέθεσα το κείμενο αυτό και τότε οι ανεξάρτητοι θεσμοί ως διαμαγείας χάσαν την ανεξαρτησία τους και την αυτονομία τους, διότι εκλήθησαν στο Βερολίνο, στην Αγγελαρία για να αποφασίσουν. Δεν διαφωνούν, το και να κλείσουν τις διαφορές τους. Και αποφασίσανε και κλείσαν τις διαφορές τους με ένα κείμενο το οποίο είναι
Πάμε τώρα για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Καταρχάς, χρωστάτε μία απάντηση αν θα πληρώσουμε το Δούνο του Τετάρτη ξημερώματα. Πριν πάμε στο Δούνο, πάνω να απαντήσω. Επειδή το ανέφερε πριν. Ωραία. Μιλήσατε για τους θεσμούς και την ενημέρωση για το δημοψήφισμα. Τελικά τους ενημερώσατε, μιλήσατε με κάποιον, γιατί όλοι μίλησαν για εφνιδιασμό από την ελληνική πλευρά. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι και στις Βρυξέλλες, στη συνάντηση στην κατηδίαν που είχα ανάμεσα με την καγκελάριο και τον πρόεδρο Ολάντ, την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Ολάντ, τους είπα ότι πρέπει να γυρίσω τους. Εξέθεσα την άποψή μου ότι η πρόταση που μας δίνεται δεν είναι βιώσιμη λύση. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο επιμένετε σε προτάσεις και θέσεις και μέτρα, ενώ είχαμε κλείσει στο δημοσιονομικό. Είχαμε αποδεχθεί τους στόχους, τους πολύ υψηλούς που βάζουν για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού, αλλά με ισοδύναμα μέτρα. Όχι δηλαδή με περικοπές συντάξεων και μισθών, αλλά με αύξηση φορολογίας σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και τι σας είπαν? Η απάντηση ήταν από τον Άναστιο Γκαγιάφα που λένε. Όχι εμείς, οι θεσμοί. Οι θεσμοί τα κάνουν. Αυτά όχι εμείς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τους είπα ότι δεν μπορώ να σας δώσω θετική απάντηση σε αυτή την πρόταση. Θα πάω στην Αθήνα, θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο και για όποια απόφαση θα σας ενημερώσω το βράδυ. Πράγματι, διέκοψα το Κυβερνητικό Συμβούλιο και τους πήρα τηλέφωνο. Πριν διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωση. Βεβαίως. Πριν αποφασιστεί. Και τους ενημέρωσα ότι η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου φαίνεται ότι καταλήγουμε στην πρόταση να θέσουμε το. Μας ρωτάτε να απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά ως κυβέρνηση. Θα θέσουμε το ερώτημα στον ελληνικό λαό και η απάντηση, όποια απάντηση και δώσει ο ελληνικό λαό, θα τη σεβαστούμε. Η απάντηση που λάβατε ήταν πια go for it. Η απάντηση που έλαβα, μάλλον. Δεν είναι σωστό να πω την απάντηση που έλαβα, γιατί αυτές οι συζητήσεις είναι σε ένα πλαίσιο. Απλά θα σας πω μόνο αυτό. Η απάντηση που έλαβα δεν ήταν αρνητική. Ζήτησα extension, ζήτησα την παράταση, μίλησα για την ανάγκη της δημοκρατίας. Δεν μου απάντησε κανείς εκ των δύο εκείνο το βράδυ ότι δεν υπάρχει παράταση, δεν θα δοθεί παράταση. Έγινε μια συζήτηση σε ένα καλό κλίμα. Δεν θα σας πω όμως λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα να πω λεπτομέρειες. Αυτό που με ευνηδίασε, δεν ευνηδίασα εγώ. Ο ευνηδιασμός ήταν η άλλη μέρα στο Eurogroup που δεν έγινε δεχτό το αίτημα της παράτασης. Τηλεφώνησα και στον πρόεδρο Ντράγκη. Άρα να εικάσω ότι από την απάντηση που λάβατε εκείνο το βράδυ υπήρχε φως στο τούνελ ότι μπορεί να πάρουμε την παράταση, έτσι. Μα με συγχωρείτε, το θεωρούσα αυτονόητο. Η προηγούμενη κυβέρνηση πήρε παράταση για να πάμε σε εκλογές. Μα μετά την 20 Φεβρουαρίου μπορούσαμε να θεωρούμε κάτι αυτονόητο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει βάση που λέτε. Τώρα εδώ ψάχνουμε να βρούμε το αυτονόητο ποιο είναι. Αλλά θεωρούσα και συνεχίζω να θεωρώ ότι αυτή η επιλογή του να απαγορεύσουν ουσιαστικά σε μια χώρα να επιλέξει κυρίαρχα, να απευθυνθεί στη δημοκρατική διαδικασία, να εμποδίσουν, να παρεμποδίσουν το δημοψήφισμα μέσα από την επιλογή μη παράτασης που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να διακόψει τη ρευστότητα, άρα στο κλείσιμο των τραπεζών, είναι μια επιλογή που θα γραφτεί με μελανά γράμματα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Εντάξει, δεν είναι αγγελή πολιτική κάνουν. Συμφέροντα είναι αυτά, πρόεδρε. Το ξέρετε. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά δηλαδή, άλλο οι συναισθηματισμοί, άλλο τα συμφέροντα. Εμείς είμαστε σε ένα τραπέζι. Η Ευρώπη έχει μια ιστορία. Πολύ δυνατό τραπέζι. Η Ευρώπη έχει μια ιστορία. Τα δημοψηφίσματα είναι μέσα στον πυρήνα αυτή τη ιστορία. Θέλω να σα θυμίσω. Όταν η Ιρλανδία έκανε δημοψήφισμα για τη συνθήκη τη Λισαβόνα. 20 χώρες είχαν υπογράψει τη συνθήκη και περιμένα την Ιρλανδία να κάνει δημοψήφισμα. Δεν της είπε κανείς δεν έχεις δικαίωμα. Έκανε δημοψήφισμα, ο Ιρλανδικός λαός είπε όχι. Την επόμενη μέρα, Μέρκελ και Σαρκοζή τότε, όχι Ολάντ, ήταν ο Σαρκοζή, είπανε σεβόμαστε την απάντηση του Ιρλανδικού λαού. Θα διαπραγματευτούμε μαζί τους για να κάνουμε αλλαγές. Κάναν αλλαγές. Είναι στην κουλτούρα της Ευρώπης. Ακούστε το όμως αυτό. Διότι τα δημοψηφίσματα έχουν μια δυναμική. Την επόμενη μέρα η Ιρλανδική κυβέρνηση έκατσε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Δεν της είπαν φύγε εσύ, προχωράμε μόνοι μας. Έκατσε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης, γίναν αλλαγές, εξαιρέθηκε η Ιρλανδία σε θέματα που αφορούσαν τη συνθήκη σε ό,τι αφορά την αυτονομία της, στα θέματα ασφάλειας και φορολογίας. Για τον ΝΑΤΟ, στα θέματα τα εργασιακά.
ξαναέγινε δημοψήφισμα, ψήφισε λοιπόν θετικά ο ελλαδικός λαός, προχώρησε η συνθήκη. Άρα είναι μια ιστορία δημοκρατικής επιλογής η Ευρώπη. Αν κάποιοι αποφασίζουν σήμερα ότι η Ευρώπη είναι ένα σκληρός μηχανισμός οικονομικού αυταρχισμού, δεν είναι το ότι βγάζουν την Ελλάδα στην άκρη. Είναι ότι ουσιαστικά τραυματίζουν την ίδια την ιστορία και αλλάζουν το ίδιο το DNA της Ευρώπης. Εμείς είμαστε η Ελλάδα και μας βάζουν στην άκρη, Πρωθυπουργέ. Και αν το δημοψήφισμα βγει, ναι, τι κάνουμε Δευτέρα? Την ερχόμενη Δευτέρα. Καταρχάς, Γιώργο, σεβόμαστε την απόφαση και την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Τι θα κάνετε εσείς, αυτό είναι. Εγώ όμως, εγώ και Λαφογιώργο, δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση επειδή αγάπησα την καρέκλα της εξουσίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση επειδή υπήρξε η επιλογή του ελληνικού λαού να βρεθώ. Όσο ο ελληνικός λαός στηρίζει αυτή την επιλογή, θα είμαι παρόν. Θα σεβαστώ, αυτό είναι το καθήκον μου με βάση το Σύνταγμα, την επιλογή και την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να γίνει νόμος του κράτους αυτό το οποίο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Εν τούτης, επαναλαμβάνω, δεν θα είμαι στην πολιτική μου πορεία παντός καιρού. Εμείς τις πορείες κάποιων που ξεκίνησαν σοσιαλιστές, μετά γίνανε εξυγχρονιστές, μετά γίνανε νεοφιλελεύθεροι, μετά γίνανε μνημονιακοί. Εμείς άρα αυτοί, θα παρετηθείτε εμείς, και μετά τι θα γίνει? Αυτό καταλαβαίνουμε σας εμείς. Λέω, σας λέω ότι εγώ δεν είμαι παντός καιρού. Και λέω ότι θα εφαρμοστεί, θα γίνει αποδεκτή απολύτως η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, όποια και αν είναι αυτή, όποια και αν είναι αυτή. Και σας είπα, θα δρομολογήσετε τις εξελίξεις. Λέξεις που δεν είπα, είπα ότι θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι αυτής της χώρας. Να ρωτήσω αυτό που σας το έχουν ρωτήσει προφανώς δεκάδες άλλοι πριν φτάσετε εδώ, γιατί δεν κάνατε το δημοψήφισμα με τη δική σας πρόταση. Και τελικώς το δημοψήφισμα ήταν ένα διαπραγματευτικό εργαλείο? Δεν ήταν, είναι. Είναι, είναι έτσι. Είναι η συνέχεια της διαπραγμάτευσης με άλλους όρους. Και γι' αυτό λέω, εγώ δεν νομίζω ότι θα πετύχω με ένα δημοψήφισμα που θα κερδίσει το όχι με 55%. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα η διαπραγμάτευση να προχωρήσει θετικά προς την Ελλάδα. Αφού είναι αν είναι 60-70%, τότε έχουμε μεγάλες πιθανότητες. Αφού είναι διαπραγματευτικό εργαλείο, γιατί δεν βάλατε τη δική σας πρόταση μπροστά? Μα τι νόημα είχε να βάλουμε τη δική μας πρόταση μπροστά? Η δική μας πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Μας θέσε ένα τελεσίγραφο, είπανε take it or leave it ουσιαστικά. Απαντήστε, το δέχεστε ή δεν το δέχεστε. Ο ελληνικός λαός θα απαντήσει αν το δέχεται ή δεν το δέχεται. Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός πει δεν το δεχόμαστε αυτό που λέτε εσείς, τότε ξαναγυρνάμε για να βρούμε μια συμφωνία η οποία θα έχει προοπτική, θα είναι βιώσιμη, θα βάζει στο τραπέζι και άλλα θέματα. Άκουσα σήμερα τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ. Πρώτη φορά μίλησε για την ανάγκη η συμφωνία να εμπεριέχει τη ρύθμιση του χρέους, τη διαγραφή χρέους. Το έχει πει και κατηδίαν, μιλάτε και κατηδίαν. Άλλο τον κατηδίαν και άλλο το πει κανείς δημόσια. Ναι, άρα ήδη στη διαπραγμάτευση, ήδη με την προοπτική του δημοψηφίσματος, υπάρχουν πόντοι που δεν είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τους είχαμε απολέσει. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι που θα μιλήσουν το επόμενο διάστημα. Θα τα δούμε όλα. Εάν βάζατε τη δική σας πρόταση στο τραπέζι, στο δημοψήφισμα, δεν θα κερδίζατε πόντους διαπραγματευτικά για να πάτε με άλλον αέρα να τη διαπραγματευτείτε έξω και τέλος πάντων να κάνουν αυτοί οι υποχωρήσεις στη δική τους την πρόταση? Με η δική μας πρόταση υπάρχει στο τραπέζι. Δεν απεσήρθη. Η Ελλάδα δεν έφυγε από το τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είναι παρούσα. Τις διαπραγματεύσεις τις διέκοψε μονομερώς το Eurogroup όταν απεφάνθη ότι δεν δίνει παράταση προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απάντηση που μας ζητούσαν μέσω της δημοκρατικής διαδικασίας που είχαμε δικαίωμα να ορίσουμε. Είχαμε δικαίωμα να ορίσουμε εμείς πώς θα απαντήσουμε. Θα απαντούσαμε δια του Κυβερνητικού Συμβουλίου, του Υπουργικού Συμβουλίου, δια της Βουλής, δια του ελληνικού λαού. Αποφασίσαμε το τελευταίο. Είναι δικαίωμά μας. Ναι, είναι διαπραγματευτικό χαρτί, λέτε, το δημοψήφισμα. Για σας, για μας, για τους Έλληνες. Όχι για τους άλλους. Προφανώς, για εμάς διαπραγματευόμαστε εμείς, ναι, για τους άλλους. Αλλά εμείς, από εκεί και πέρα, εδώ μας λένε ότι ακόμη και ο Ρέντσι είπε, δεν είναι Τσίπρας ή οι υπόλοιποι. Ήταν ο τελευταίος που μίλησε σήμερα. Ναι. Και ο Ρέντσι είναι ένας από τους φυλαδιακείμενους. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Και αυτό τα ίδια. Και ο Έντα Κένι βγήκε τώρα το βραδάκι και είπε, φτάσαμε κι εμείς που έφτασε η Ελλάδα εκεί. Καλό τον Τσίπρα να το πάρει, ό,τι να είναι, και στο δρόμο βελτιώνονται πράγματα. Γιατί δεν μπαίνετε σε αυτή τη λογική
έστω και την ίστατη στιγμή, να φτάσουμε κάπου. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όσο κορυφώνεται η διαδικασία η δημοκρατική και φτάνουμε προς την κάλπη, όλοι θα σπεύσουν να υποστηρίξουν την άποψη της αποδοχής. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Διότι δεν θέλουν να κερδίσει το όχι, είναι προφανές. Δεν θέλουν να κερδίσει το όχι. Mm-hmm. Θέλουν να υπάρξει ένα τέλος αυτή τη διαδικασία, να μην αναγκαστούν να κάνουν υποχωρήσεις. Δεν θέλει. Ο Ρέντζι είναι φίλος. Μάλιστα, είναι φίλος. Όμως, και ομοιοπαθής, έτσι. Ομοιοπαθής από τη μια πλευρά, από την άλλη, εάν η Ελλάδα, αν όλοι οι άλλοι αναγκαστούν να κάνουν υποχωρήσεις στην Ελλάδα, θα δώσει λογαριασμό στους Ιταλούς ψηφοφόρους. Εσύ γιατί δεν πιέζεις για να κερδίσεις και εσύ περισσότερα? Άρα θεωρώ λογική την απάντησή του. Το tweet αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φίλος, δεν σημαίνει ότι θέλει λύση. Εγώ περιμένω ότι ο Ρέντζι θα πάρει πρωτοβουλία στην επόμενη μέρα μετά από ένα όχι. Υπάρχει κάποιος διάβλος επικοινωνίας. Λοιπόν, κοσμίζομαι, έτσι. Μια και μιλάμε για διάβλους, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο σήμερα ήρθε ως δήλωση σε όλους εμάς από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ, πως δεν συντρέχουν λόγοι για έκτακτη σύνοδο, κάτι που ήδη από χθες το μεσημέρι νομίζω είχε αρχίσει να κυκλοφορεί ως φήμη, για έκτακτη σύνοδο κορυφής πριν το δημοψήφισμα, εκτός αν υπάρξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα δεδομένα. Αυτό είπε σήμερα η κυρία Μέρκελ. Να περιμένουμε στο μεσοδιάστημα ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες κινήσεις που θα διαφοροποιήσουν τα δεδομένα. Συζητάτε κάτι? Επισήμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια διαδικασία. Θα μπορούσε όμως κάτι να διαφοροποιήσει? Μιλήσατε πριν για τον κύριο Τζακ Λιού, τον Υπουργό των Οικονομικών της Αμερικής. Έβαλε στο τραπέζι το χρέος. Αν δηλαδή κάποια στιγμή χτύπαγε το τηλέφωνο, απαντούσατε και σας έλεγαν, ξέρεις, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτό, εκείνο και το άλλο. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν αυτό. Εγώ έχω τα τηλέφωνα μου ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρες και τα σηκώνω σε όσους μου τηλεφωνούν. Κατανοητό. Θα τηλεφωνήσετε εσείς κάπου? Ήδη. Σήμερα μίλησα με τον πρόεδρο Γιούνκερ πριν τη συνέδευσή του. Μίλησα με τον πρόεδρο Σούλτς. Μίλησα με τον επικεφαλής των σοσιαλιστών, τον Γιάννη Πιτέλα. Και πήραν και μια καλή απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα για την Ελλάδα. Το αντίθετο από αυτό που αρνήθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Η Σύνοδος των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα έβγαλε απόφαση, ζητάει παράταση του προγράμματος Ελλάδας. Τι προσδοκά η Ελλάδα στην παρούσα φάση, κύριε Πρόεδρε? Τι περιμένουμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες? Περιμένετε να χτυπήσει ένα τηλέφωνο από την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να σεβαστούν το δημοκρατικό δικαίωμα ενός λαού. Την κυριαρχία ενός λαού. Να μην σκοτώσουν τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Αυτό πρώτα απ' όλα ζητάμε. Και από εκεί και πέρα ζητάμε να προσχωρήσουν στο ρεαλισμό, να προχωρήσουν τη λογική. Εγώ είπα μια κουβέντα στο Συμβούλιο προχθές, όταν συζητήσαμε το θέμα της Ελλάδας. Τους είπα, μετά την πρόταση που καταθέσαμε, ο ιστορικός του μέλλοντος θα αδυνατεί να κατανοήσει γιατί δεν βρέθηκε συμφωνία. Διότι συνήθως ο κύριος κορμός μιας συμφωνίας ανάμεσα σε δανειστές και δανειζόμενους είναι το ψωμί, δηλαδή το ουσιαστικό, είναι το δημοσιονομικό. Εφόσον καλύψαμε τις απαιτήσεις τους με ισοδύναμα μέτρα, διαφωνούσαμε, ξέρετε. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά και αυτά που προτείναμε εμείς θα έχουν ηφαισιακή απόδοση. Και εν πάση περιπτώσει τα καταθέσαμε όμως διότι θέλουμε να πάμε σε συμφωνία. Αυτή είναι η εντολή που πήραμε, να πάμε σε συμφωνία. Τα καταθέσαμε τα μέτρα. Μόλις τα καταθέσαμε τα μέτρα, γιατί δεν υπήρξε συμφωνία? Γιατί διαρκώς από το παράθυρο μπαίνανε καινούργια? Γιατί διαρκώς η επιλογή να επιμένουν σε κρίσιμα θέματα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομική απόδοση αλλά έχουν ιδεολογικό περιεχόμενο? Άρα, για παράδειγμα, να μην εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις. Σε όλη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να μάχονται. Στην Ελλάδα που έχει 27% ανεργία και 60% των νέων, γιατί η επιμονή? Γιατί να μην δεν θέλουν να μας πετάξουν έξω? Εγώ θα το ξαναρωτήσω, Πρωθυπουργέ. Επαναλαμβάνω. Θέλουνε. Δεν είναι λογικό αυτό. Κάνουμε υποχωρήσεις, ζητάνε κάτι παραπάνω. Ξανακάνουμε τα ίδια. Άρα κάποιο σκοπό έχουν. Δεν θέλουν την κατάρρευση της Ευρωζώνης. Θέλουν την κατάρρευση της ελπίδας ότι αυτή η Ευρωζώνη μπορεί να αλλάξει. Άρα θέλουν να πετάξουν την Ελλάδα έξω. Όχι. Επαναλαμβάνω. Δεν θέλουν να πετάξουν την Ελλάδα έξω. Ναι. Θέλουν να μειώσουν το πολιτικό κεφάλαιο μιας κυβέρνησης που υποσχέθηκε σε έναν λαό που υπέφερε 5 χρόνια ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Η κυρία Μέρκελ από αυτού είπε σήμερα ότι έχουμε αρχές πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί βασιστήκαμε στο θέμα της διαχείρισης του ελληνικού ζητήματος.
Εντάξει. Κανένα σχόλιο επ' αυτού. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημεία που ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν στη συνέντευξη τύπου για την προσέγγιση του ελληνικού ζητήματος και κατά πόσον ήταν ισότιμη σχετικά με άλλες χώρες, με προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Είχε ρωτήσει ο Αντώνης νωρίτερα και νομίζω... Πάνω, εάν δεν πάρουν ως το διαπραγματευτικό μας χαρτί, αν πάρετε το όχι, και δεν το δεχθούν. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Όπως λένε τώρα. Και γιατί να μπλοφάρουν άλλωστε. Και είναι εν μπλοκ όλοι. Μέρκελ, Γκάμπριελ, Ολάντ, οι πάντες. Και εκεί που πιστεύουμε ότι έχουμε και κάποιους φίλους, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι τους έχουμε. Πλάν B έχουμε. Εκτός νομίσματος υπάρχει τέτοιο πλάνο. Ούτε δεν το σκεφτόμαστε. Το δημοψήφισμα αφορά την αποδοχή ή μη μνημονιακών μέτρων που θα οδηγήσουν τη χώρα σε βαθύτερη ύφεση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει επιλογή την έξοδο ή τη διάλυση της Ευρωζώνης. Από εκεί και πέρα όμως η ελληνική κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την επιβίωση ενός λαού. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ο λαός να επιβιώσει. Δηλαδή? Ό,τι περνάει από το χέρι μας. Τι περνάει από το χέρι μας? Περνάει από το χέρι μας το να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της ρευστότητας. Περνάει από το χέρι μας να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει έλλειψη και δεν θα υπάρχει έλλειψη στα βασικά αγαθά, σε φάρμακα, σε καύσιμα. Αυτός ο λαός θα επιβιώσει. Θα μας έχει περάσει και χειρότερα. Ποιος θα μας δανείσει? Έχει περάσει και πιο δύσκολες στιγμές ο ελληνικός λαός. Και έχει επιβιώσει. Και τώρα θα επιβιώσει. Δεν χρεοκοπούν οι λαοί. Δεν χρεοκοπούν οι χώρες. Λένε διαρκώς χρεοκόπησε η χώρα. Χρεοκοπούν οι τράπεζες. Μπορεί να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Οι λαοί επιβιώνουν. Ποιος θα μας δανείσει? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μια ιδιαιτερότητα σημαντική σχέση με όλες τις άλλες. Μπορεί να μην έχει η βιομηχανία. Και η αγροτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, παραγωγική είναι βάση. Τουρισμό είναι, και μια ναυτιλία. Αλλά είναι μια χώρα που έχει μια ισχυρή γεωπολιτική δυναμική. Είναι μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή αποτελεί πεδίο σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ποιος λοιπόν θα διακινδυνεύσει στο όνομα του ότι δεν αυξάνουμε το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία όπως μας ζητάνε ή στην εστίαση? Υπρώνει το αυτή των Ευρωπαίων ωστόσο, Πρωθυπουργέ. Εντάξει, αφήστε λοιπόν να έχω διαφορετική εκτίμηση για το αν υδρώνει ή δεν υδρώνει. Αλλά ούτε και το δικό μου υδρώνει. Να μείνω στο θέμα της. Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να προχωρήσει εις το διηνεκές με σχέδια λιτότητας που θα μας οδηγήσουν στο να μην σηκώσουμε κεφάλι, στο να ξαναφεύγουν κατά χιλιάδες οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό, στο να έχουμε ουρέα της ανεργίας και ξανά να πηγαίνουμε σε νέα προγράμματα και νέα δάνεια, αν αυτή είναι η επιλογή, τότε θα τη σεβαστούμε αυτή την επιλογή, δεν θα την υπηρετήσουμε εμείς. Αν η επιλογή είναι να διεκδικήσουμε με αξιοπρέπεια μια καλύτερη μέρα για τη χώρα, ας το κάνουμε όλοι μαζί. Οι λαοί έχουν δύναμη στα χέρια τους όταν αποφασίζουν να την αξιοποιήσουν. Την απάντηση θα την δώσει ο ελληνικός λαός. Ωστόσο, πόσο χαλαρά περιμένετε ότι θα να σας κάνω θα ένα σχόλιο ο Έλληνας πολίτης? Για να χαλαρώσουμε λίγο και τη συζήτηση. Ό,τι θέλετε. Κάποτε είχαμε απευθυνθεί στον Τσόρτσιλ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Του είχε πει μια βουλευτής, είσαι μεθυσμένος. Της απάντησε, εγώ μπορώ να είμαι μεθυσμένος, είσαι άσχημη. Εγώ αύριο θα είμαι νυφάλιος μετά το hangover. Εσύ θα παραμένεις άσχημη. Αυτό που μας προτείνουν είναι κάτι άσχημο. Πάει το μυαλό μου κάπου. Αυτό τώρα που ζούμε σήμερα είναι μια δυσκολία πρόσχερη. Θα την ξεπεράσουμε τη δυσκολία. Μια σχήμα, μια κλείσαν πάντως οι τράπεζες, ναι, μας τις κλείσανε. Αυτό είναι μια, είναι μια εξέλιξη αρνητική, πολύ αρνητική. Είναι μια δυσκολία. Θα τα καταφέρουμε. Η οικονομική ασφυξία. Θα τα καταφέρουμε και θα επιβιώσουμε. Μας κλείσαν τις τράπεζες για να μην πάμε στις κάλπες. Θα φτάσουμε στις κάλπες. Και την επόμενη μέρα, αν το όχι είναι σε υψηλά ποσοστά τέτοια που να γίνει ένας σεισμός μεγάλος στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα πετύχουμε περισσότερα. Αυτή είναι η επιλογή μου. Αν βγει το ναι, αυτή θα είναι η επιλογή του ελληνικού λαού. Θα τη σεβαστούμε την επιλογή. Δεν κάνουμε εμείς πραξικοπήματα. Άλλοι κάναν πραξικοπήματα. Όταν περνάγανε μέσα σε μια νύχτα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στα 147 άρθρα, νομοσχέδια, χωρίς ερήμη του ελληνικού λαού. Δεν κλείσανε τις τράπεζες όμως, Πρωθυπουργέ. Δεν κλείσαν τις τράπεζες. Κλείσαν όμως χιλιάδες μαγαζιά που βγάλανε λουκέτο, φτάσαν την ανεργία στο 30%, οδηγήσαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο στην ανεργία, οδηγήσαν 3 εκατομμύρια κόσμο στη φτώχεια, κλείσανε σπίτια, κύριε Αλαφογιώργο. Μπορεί να μην κλείσαν οι τράπεζες, αλλά κλείσαν σπίτια.
Να μείνω, λίγο στην ασχήμια πριν πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί στις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά τις σημερινές απαντάτε αυτή τη στιγμή. Πριν πάμε λοιπόν στην αντιπολίτευση, να μείνω στην ασχήμια. Η οικονομική ασφυξία είναι η χειρότερη μορφή ασχήμιας που μπορεί να υπάρξει, μία από τις χειρότερες. Πόσο θα επηρεάσει αυτό το ψηφοφόρο, ο οποίος θα τοποθετηθεί απέναντι στο δίλημα που έχετε θέσει, το όχι ή το ναι? Μα γι' αυτό γίνεται. Για να πόσο χαλαρός θα είναι αυτός όμως όταν θα φτάσει στην κάλπη, έχοντας μια εβδομάδα να βγάλει λεφτά από την τράπεζα ή βγάζοντας με όριο να λείψουν τα 60 ευρώ την ημέρα? Πρέπει να πω, κύριε Χαρίτο, ότι η ηρεμία του κόσμου, η ψυχραιμία του κόσμου είναι παραδειγματική. Να το θέσω αλλιώς. Είναι παραδειγματική η ψυχραιμία του κόσμου. Να το θέσω αλλιώς. Θεωρείτε παρέμβαση ή όχι των Ευρωπαίων τη θέση να ψηφίσει νέο κόσμο στο δημοψήφισμα? Αν έγινε παρέμβαση με ρωτάτε. Αν το θεωρείτε. Προφανώς. Προφανώς είναι παρέμβαση. Μα το είπα από την αρχή. Η επιλογή να μην δοθεί παράταση δεν έχει καμία άλλη λογική. Η μόνη λογική είναι να μην δεν δόθηκε παράταση για να κόψει η εκουτού τη ρευστότητα και να οδηγηθούμε στην τραπεζική αργία και στα όρια στις αναλήψεις. Είναι απόλυτα σαφές κατά την άποψή μου. Μπορεί να δούμε και άλλες παρεμβάσεις μέχρι την Κυριακή. Μπορεί. Είπα όμως κάτι. Ορισμένες φορές αυτές οι παρεμβάσεις πεισμώνουν τον κόσμο στην αντίθετη κατεύθυνση. Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο, μα πάρα πολύ κόσμο, που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και την κουλτούρα της, την παράδοσή της. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Ο οποίος λέει προχωρήστε, μην κάνετε πίσω. Οι άλλες παρεμβάσεις ποιες είναι? Δεν το ξέρω, έκανα ένα υποθετικό σχόλιο. Ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες μέχρι τώρα. Ναι, όταν όμως κάνετε ένα υποθετικό σχόλιο, κάτι έχετε κατά νου. Για κάποιες παρεμβάσεις. Δεν έχω κάτι. Όχι, έτσι. Κατά νου. Λοιπόν, πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες? Ενώ παρεμβάσεις, δηλώσεις, απειλές, εκβιασμοί. Ναι, ότι το δημοψήφισμα είναι για το ευρώ και δεν είναι για το μνημόνιο. Έχετε ότι ιδέα θα σας διώξουμε, θα σας πετάξουμε και όλα αυτά. Έχετε ιδέα πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες? Ο κόσμος ανησυχεί. Πιστεύω ότι θα ανοίξουν μόλις αποκατασταθεί. Όχι, θα ανοίξουν αμέσως μόλις αποκατασταθεί η ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό αποτελεί επιθυμία του Προέδρου Ντράγκη. Και αυτό θα συμβεί αμέσως μόλις έχουμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει μέσα σε λίγες ώρες στην επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε χρονικά να προσδιορίσουμε πότε είναι αυτό το σημείο. Έτσι, από τις επόμενες ώρες μετά το αποτέλεσμα που ψηφίσουμε. Τώρα, ακούμε βέβαια ότι οι συντάξεις θα μπουν την Πέμπτη μέσα, ανησυχεί και η Τρίτη Ηλικία και είναι λογικό, η οποία επένδυσε πάνω σας πολλά. Η Τρίτη Ηλικία να μην ανησυχεί, διότι. Οι συντάξεις θα κοπούν μαχαίρι αν κάνουμε πίσω και δεχθούμε ένα χειρότερο μνημόνιο. Όλους αυτούς τους 5 μήνες διαπραγματευόμαστε σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας. Και έχουμε κάνει το παν, τα χρήματα των συντάξεων υπάρχουν, είναι στους λογαριασμούς, τεχνικά ζητήματα προκύπτουν σε σχέση με το πώς το τραπεζικό σύστημα θα μπορέσει να διαθέσει με έναν τρόπο περιοριστικό την υπάρχουσα ρευστότητα προκειμένου να μην υπάρξουν αδικίες. Δηλαδή να μην πάρουν όσοι προλάβουν, να έχουν τη δυνατότητα όλοι να παίρνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά με την ύπαρξη του ποσού των συντάξεων στους λογαριασμούς των συνταξιών. Κύριε Πρόεδρε, ο Λευκός Οίκος νωρίτερα άφησε το θέμα της αποπληρωμής της δόσεως του Δούνου του αύριο, 1,6 δις. Ανοιχτό ότι θα πρέπει να πληρωθεί αυτή η δόση. Έχει Λαγκάρτ, το είπε ή να το περιμένουν? Ας μας δώσουν συμφωνία το βράδυ να το πληρώσουμε αύριο το πρωί. Ποια συμφωνία? Αυτή που πρέπει να είναι βιώσιμη, αυτή που καταθέσαμε στο τραπέζι. Έχουμε κάνει προτάσεις. Την έχουν απορρίψει. Άμα την απορρίψανε, δεν φταίω. Και το πρόγραμμα κλείνει, επαναλαμβάνω, αύριο βράδυ. Και είναι απαιτητά αυτό που προτάσαμε. Ναι, και εμείς. Άρα εκεί και η ζωή μας είναι απαιτητή, κύριε Αλαφογιώργο. Η αξιοπρέπειά μας, η ζωή μας, η προοπτική μας. Άρα δεν θα πληρώσουμε αν δεν. Άρα εκεί περιμένουμε την αξιοποίηση του καταστατικού του. Άρα εκεί περιμένουμε την αξιοποίηση, τη λειτουργία του καταστατικού του Δούνου του για να βρεθούν τα παραθυρά και για να μην πληρώσουμε αυτή τη δόση. Είναι δυνατόν να έχουν οδηγήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ασφυξία, να μην μας δίνουν την παράταση για μια εβδομάδα να πάμε σε μια δημοκρατική διαδικασία και να περιμένουν την πληρωμή της δόσης? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Μάλιστα. Έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Με το που αποφασίζουν την άρση της ασφυξίας, την επαναλειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μια βιώσιμη συμφωνία με προοπτική, θα αποκατασταθεί και η ρευστότητα, θα τερματιστεί και η ασφυξία και θα πληρωθούν και οι δόσεις. Να σας θυμίσω κάτι. Αλλά αυτό έχει και τα ωριά του, ξέρετε κάτι. Πρέπει να το πούμε αυτό στον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα έχει να πάρει
δώσει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 2014 το καλοκαίρι, όντως. Το Ταμείο θέλει να πληρώνεται χωρίς να πληρώνει. Σε μια συμφωνία υπάρχουν δύο συμβαλόμενοι. Και πρέπει και οι δύο να πληρώνουν τους όρους. Σου λέει δεν πήρε τα μέτρα. Το Ταμείο, προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ταμείο δεν πληρώνει. Το ένα επιχείρημα είναι σχέση με τα μέτρα και δεν αφορά εμάς αυτό, αφορά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Σαφέστατα. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβρη δεν πλήρωνε το Ταμείο επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση δεν υλοποιούσε τα μέτρα. Αλλά δεν μόνο αυτό. Το Ταμείο, σε ένα σημείο, να του δώσουμε και ένα δίκιο, λέει δεν πληρώνω γιατί δεν έχετε βιωσιμότητα του χρέους. Δεν υπάρχει προοπτική βιωσιμότητας. Και σε μια προοπτική που δεν είναι βιώσιμη, εμείς δεν δίνουμε λεφτά. Και εδώ είναι η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στους θεσμούς. Ναι. Οι Ευρωπαίοι αλακάρτ χρησιμοποιούν το Ταμείο. Αποδέχονται τις σκληρές προτάσεις τους για μέτρα ηφαισιακά, μέτρα λιτότητας, αλλά δεν αποδέχονται την θέση, την επίσημα διατυπωμένη του Ταμείου για διαγραφή χρέους. Ναι. Δεν μπορεί μόνο να ζυγαδικά τους. Να σας θυμίσω κάτι, έλεγα προηγουμένως. Το ευρώ είναι φετίχ και σας το λέω ετούτη τη χρονική στιγμή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολύ κόσμο. Και αντιλαμβάνεστε επακριβώς τι εννοώ. Το ευρώ είναι ένα κοινό νόμισμα το οποίο για να προχωρήσει και να υπάρξει και να, είναι, να έχει σταθερότητα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη ανάμεσα στις χώρες του ευρώ, στους κανόνες της Ευρωζώνης βεβαίως, αλλά και στο σεβασμό της δημοκρατικής επιλογής. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Σαπέν, όταν ξεκίναγε αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, είχε πει πρέπει να συμβιβάσουμε, να συνδυάσουμε δύο σημαντικούς κανόνες. Τον σεβασμό στη δημοκρατία και τη λαϊκή ετιμιγορία, ότι ο ελληνικός λαός εξέλεξε μια κυβέρνηση, και τον σεβασμό στους κανόνες Ευρωζώνης. Εμείς σεβαστήκαμε τον σεβασμό στους κανόνες, οι εταίροι μας δυστυχώς δείχνουν να μην σέβονται τη λαϊκή επιλογή. Άρα, διότι καλούν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κάνει όχι τα ίδια, αλλά χειρότερα από αυτά που ζητούσαν να κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι σεβασμός στην λαϊκή ετιμιγορία. Να μην επαναλάβω το ερώτημα δηλαδή. Ναι, να μείνω στο συμβιβασμό εγώ και να ρωτήσω. Για μας, σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αν τα δίνουμε όλα για το ευρώ. Το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα. Το ευρώ είναι το κοινό νόμισμα, αλλά προσέξτε. Να μείνουμε πάση θυσία σε ακούστε αυτό. Τώρα, αυτό το βάζετε διαφορετικά. Ναι. Εμείς έχουμε επιλογή να μείνουμε στο ευρώ. Δεν αισθανόμαστε ότι το ευρώ και η ευρωζώνη έχει ενοικιαστές και φιλοξενούμενους και εμείς δεν είμαστε φιλοξενούμενοι στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η καρδιά της Ευρώπης και θα παραμείνουμε ό,τι και αν γίνει. Αυτή η χώρα έχει μια μακρά ιστορία πολιτισμού. Είναι η καρδιά της πολιτισμικής ιστορίας της Ευρώπης. Ποιος μπορεί να ξεκόψει την Ελλάδα από την Ευρώπη? Ουδής μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν πρέπει να έχουμε... όμως κλείνουν οι τράπεζές μας, την ξεκόβει. Τι σχέση έχει ο πολιτισμός μας με τις τράπεζες? Έτσι όπως το θέτετε, δηλαδή, ότι η θέση μας είναι μέσα, αλλά αυτοί μας οδηγούν έξω. Ο πολιτισμός σε αυτή τη χώρα υπήρχε και πριν υπάρξουν τράπεζες. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στον πυρήνα και θα παραμείνει στον πυρήνα της Ευρώπης και η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι στο DNA της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός είναι ευρωπαϊκός λαός. Δεν είναι ούτε ασιατικός, ούτε αφρικανικός. Από εκεί και πέρα, όσοι με εκβιασμούς και με τελεσίγραφα παραβιάζουν τα κεκτημένα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ο ελληνικός λαός θα παραμείνει στον πυρήνα του ένας λαός κυρίαρχος και ευρωπαϊκός. Να έρθουμε στην αντιπολίτευση λίγο, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αρκετοί από τους πολιτικούς σας αντιπάλους σας έχουν κατηγορήσει, σας προσάπτουν ότι είχατε κρυφή ατζέντα για να μας οδηγήσετε στη δραχμή, για να οδηγήσετε τη χώρα στη δραχμή. Η απάντηση ποια είναι από αυτό? Η απάντηση είναι ότι η χώρα είχε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μια κυβέρνηση που ό,τι υποσχέθηκε το έκανε. Ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε. Πρωτοτυπήσαμε. Στη Θεσσαλονίκη δεν την κάνατε, αυτό υποσχεθήκαμε. Σκληρή διαπραγμάτευση υποσχεθήκαμε. Σκληρή διαπραγμάτευση προκειμένου να διεκδικήσουμε μια καλή συμφωνία, βιώσιμη, να παραμείνουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά σιγά σιγά να υλοποιούμε και πολιτικές οι οποίες θα δώσουν ελάφρυνση και ανακούφιση στον ελληνικό λαό. Και κάναμε πολλά από αυτά που είπαμε στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 4 μήνες. Προχωρήσαμε τις 100 δόσεις και την ελάφρυνση των και επιχειρηματιών και οικογενειών και όσων είναι
είχαν χρέη προς την εφορία και όσοι ήταν ασφαλισμένοι, που δεν κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μας είπαν ότι είναι μονομερής ενέργεια αυτή. Προχωρήσαμε στη διαδικασία για την ανθρωπιστική κρίση, για την βοήθεια στους συνανθρώπους μας που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προχωρήσαμε στη διαδικασία της αποκατάστασης των μεγάλων αδικιών στο δημόσιο τομέα. Προχωρήσαμε τη διαδικασία να σταματήσουμε τα 5 ευρώ στα νοσοκομεία ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Αποκαταστήσαμε το μαύρο της ΕΡΤ. Κάναμε πολλά από όσα υποσχεθήκαμε. 200.000 θέσεις εργασίας νέες μέσα στο 2015 σε αυτές τις συνθήκες ασφυξίας. Δεν κάναμε περισσότερα διότι είχαμε το πιστό στον κρόταφο. Αυτό που λένε ότι χάσατε πολύτιμο χρόνο διαπραγματευτικά, κύριε Πρόεδρε. Να συνεννοηθούμε. Ένα-ένα. Εγώ δεν ήρθα εδώ σήμερα ούτε να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε να πω ότι πέτυχα, έτσι. Αλλά να είμαστε δίκαιοι. Η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να υλοποιείται. Και σε σχέση με το πρόγραμμα για τις θέσεις εργασίας και σε σχέση με το πρόγραμμα για την ελάφρυνση, την άρση αυτή της καταστολής ασφυξίας στην πραγματική οικονομία με τις δόσεις και σε σχέση με τον εκδημοκρατισμό και σε σχέση με τη δυνατότητα να υπάρξουν σε αυτές τις συνθήκες παροχές για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Υπάρχουν σημεία του προγράμματός μας που δεν υλοποιηθήκαν. 2. Τα φορολογικά. Ένφια και 12.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες ασφυξίας οικονομικής, την οποία μας την επιβάλλανε. Και είπαμε ότι αν βρούμε μια συμφωνία, ρίχνοντας τα βάρη στους πλουσιότερους και έχοντας τα έσοδα προκειμένου να προχωράμε, σιγά σιγά θα βρεθούμε στη δυνατότητα και αυτά να τα αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, και κύριε καταφέραμε Πρόεδρε, από αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί είπατε πετύχατε, δεν πετύχατε, σας πω λοιπόν. Για να είμαστε στο σημείο του να ζητάμε να απορριφθεί η πρόταση, δεν πετύχαμε να πείσουμε τους εταίρους να φέρουν μια βιώσιμη συμφωνία. Δεν σας λέω εδώ. Δεν ήρθα να σας πω φύκια με αυτό και παίρνετε και την πρωτοβουλία του δημοψηφίσματος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι θα γίνει την Δευτέρα. Προσέξτε όμως. Μην τα μηδενίζουμε κιόλα. Καθόλου. Διότι εάν δεν υπήρχε. Εγώ σας λέω ότι βγαίνει αυτή η πρόταση. Το ναι. Βγαίνει αυτή η πρόταση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι οικονομικά βιώσιμη. Και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να την υπηρετήσω. Εν τούτης, σε σχέση με αυτό που θα ζητάγαν στο Σαμαρά, που ήταν δεσμευμένος για πρωτογενή πλεονάσματα, όχι ένα φέτος, αλλά τρία, και όχι δύο του χρόνου, αλλά 4,5, θα γλιτώσουμε 8 δις περίπου από μέτρα τα οποία θα παίρναμε με το Σαμαρά. Οι τράπεζες κλειστές, από πού θα πληρώναμε? Θα πάμε σε κούρεμα, θα πηγαίναμε σε κούρεμα, Πρωθυπουργέ. Πώς θα παίρναμε τα μέτρα αυτά? Αυτό είναι που είπε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, ότι είσαι κούρεμα, θα πάμε ή στη δραχμή. Προσέξτε τώρα, εντάξει. Η κοινωνιολογία αυτή τη στιγμή είναι το λιγότερο που χρειάζεται. Η κοινωνιολογία είναι το λιγότερο. Και ο Σαμαράς δραπέτευσε από μια πολιτική που ήξερε ότι οδηγεί σε αδιέξοδο και γι' αυτό και δεν υλοποίησε τα μέτρα τα οποία του ζητάγανε για την πέμπτη αξιολόγηση. Σταμάτησε να υλοποιεί το πρόγραμμα αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Αυτή η πραγματικότητα. Και είχε σχεδιάσει την λεγόμενη παρένθεση. Διότι είχε εκτιμήσει πως η νέα κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας την ίδια σκληρή και άντεκτη στάση από την πλευρά των πιστωτών, θα κάνει πίσω. Και άρα θεώρησε ότι άμα κάνει πίσω ή θα χάσει τη δηλωμένη στη Βουλή ή θα χάσει τη στήριξη του ελληνικού λαού. Αυτό ήταν το σχέδιο της παρέμβασης. Στο debate που σας κάλεσε σήμερα, το ζητάει και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Εγώ είμαι ανοιχτός. Εγώ είμαι άρα από τους πολιτικούς που θέλουμε να το δούμε, Πρωθυπουργέ. Εγώ είμαι από τους πολιτικούς που δεν φοβάμαι ούτε το διάλογο, ούτε την αντιπαράθεση. Στα πιο σκληρά κοινά έχω βρεθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Άρα λέτε ναι και πάμε σε ένα debate πριν το δημοψήφισμα. Να πάμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει περίπτωση για άλλες πρωτοβουλίες στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά να καταλάβουμε κάτι. Εδώ δεν είναι εκλογές, δηλαδή δεν κρίνονται τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα έχουν μια θεσμική παρουσία. Εγώ είμαι ανοιχτός με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να διεξαχθεί στη δημόσια τηλεόραση. Γιατί δεν τους καλείτε στο Μαξίμου όλους μαζί να τους ενημερώσετε μετά το κλείσιμο των τραπεζών? Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλους όσους θέλουν να ενημερωθούν. Ένα τηλέφωνο είναι, σηκώστε το να τους καλέσετε. Μισό λεπτάκι. Μην με κατηγορείτε κιόλας για πράγματα τα οποία εγώ συγκάλεσα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλου είδους πρωτοβουλίες. Συγκάλεσα δύο φορές στη Βουλή. Εν μέσω της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ενημέρωσα μέσα από τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Δήλωσα ανοιχτά και δημόσια ότι είμαι στη διάθεση όλων των αρχηγών να έρθουν να με συναντήσουν. Ήρθαν αρκετές φορές. Ακόμα και πολιτικά πρόσωπα που δεν
έχουν τον τίτλο του αρχηγού. Δεν θέλησε ο κ. Σαμαράς να έρθει να με συναντήσει, δεν ήθελε να ενημερωθεί από μένα, ήρθε η κ. Μπακογιάννη. Ήμουν ανοιχτός και είμαι ανοιχτός. Οποτεδήποτε θελήσει να σηκώσει το τηλέφωνο ο κ. Σαμαράς για να τον ενημερώσει, θα τον ενημερώσω. Λοιπόν, από μία ερώτηση ο καθένας, να το πούμε. Έχω δύο, έτσι. Έχω δύο αλλά σύντομες. Έχεις δύο, θα κάνω και εγώ δύο λοιπόν. Πρωθυπουργέ, απόλυσε ποτέ ο Υπουργός Οικονομικών, έστω και για λίγο, την εμπιστοσύνη σας όλο αυτό το διάστημα, κ. Βαρουφάκης? Αν είχε απολέσει την εμπιστοσύνη μου, δεν θα ήταν στη θέση του σήμερα. Τον στηρίζατε από την αρχή μέχρι το τέλος, απολύτως, έτσι? Προφανώς. Έδωσε και μια πολύ δύσκολη μάχη. Γιατί υπόθηκαν πολλά. Και σε συνθήκες αντίξωες. Διότι από την πρώτη στιγμή έγινε το κόκκινο πανί. Από εκεί και πέρα, προφανώς όλοι μας, και εγώ πρώτος, έχουμε και αδυναμίες, κάνουμε και λάθη, αλλά νομίζω ότι στοχοποιήθηκε ο Υπουργός των Οικονομικών για ευνόητους λόγους. Και κάτι άλλο. Οι επικριτές σας λένε ότι βάζετε το κόμμα πάνω από την πατρίδα. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να έχει βάση. Και δεν μπορεί να έχει βάση, διότι... Προκειμένου να μην διαιρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, διαιρείται το λαό με το δημοψήφισμα. Αυτό είναι. Το δημοψήφισμα δεν έρχεται για να διαιρέσει, έρχεται για να ενώσει το λαό. Θα έβαζα το προσωπικό μου, αν θέλετε, πάνω από την πατρίδα ή το κόμμα πάνω από την πατρίδα, αν έβγαινα στον ελληνικό λαό και του λέγα, κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Λέω αυτό. Εγώ λέω ότι ήρθαμε εδώ για να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα άσκησης εξουσίας και να δώσουμε την εξουσία στον ίδιο τον λαό και την απόφαση στον ίδιο τον λαό. Και λέω ότι αν ο λαός αποφασίσει με βάση αυτό το κλίμα της κοινωνιολογίας ότι κάνω λάθος, εγώ θα υπηρετήσω όπως πάντα το έκανα. Την αλήθεια μου, τα πιστεύω μου, την αξιοπρέπειά μου. Πάντως, αν ο λαός θέλει να έχει έναν πρωθυπουργό ταπεινωμένο και εξευτελισμένο, ας διαλέξει κάποιον. Υπάρχουν πολλοί που είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Δεν είμαι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει πως η Μέρκελ θα υποχωρήσει απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας. Όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά αύριο το βράδυ λύγει το πρόγραμμα στο οποίο, το οποίο υπήρχε για την Ελλάδα. Τελικώς πέσατε έξω σε εκείνη την εκτίμησή σας? Ομολογώ ότι περίμενα την στάση των Ευρωπαίων ηγετών διαφορετική. Απέναντι στο δημοκρατικό δικαίωμα ενός λαού να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια διαπίστωση που δεν αφορά το αν εγώ έπεσα έξω. Αφορά το αν η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στα χέρια ανθρώπων που μπορούν να την οδηγήσουν με ασφάλεια σε μια περίοδο με ασύμμετρες απειλές και κρίσεις. Θέλω να πιστεύω βέβαια και εξ αυτού του λόγου δεν χάνω την αυτοπεποίθησή μου ούτε την αισιοδοξία μου, είμαι φύση αισιόδοξος, ότι απέναντι στη λαϊκή ετιμιγορία, όσο πιο ισχυρή δεν είναι αυτή τόσο καλύτερα, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Δεν το έκαναν με την εκλογική αναμέτρηση, διότι είχαν συνηθίσει να έχουν κυβερνήσεις που λίγο με την πίεση τις έφερναν στις θέσεις τους. Τώρα που το δίλημα είναι πολύ σαφές και πολύ συγκεκριμένο, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια επαναχώρηση προκειμένου να προσχωρήσουν εις τον ρεαλισμό. Πριν την ετιμιγορία τη λαϊκή, θα θέλατε να του στείλετε ένα μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Δεν έχει φύγει από το τραπέζι διαπραγμάτευσης. Θα βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είμαστε εδώ. Οι διαφορές μας στα δημοσιονομικά είναι μηδαμινές. Στα άλλα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα ζητάμε μία λύση η οποία θα είναι βιώσιμη οικονομικά και όχι αδιέξοδη. Εάν αυτή η λύση δοθεί και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, εμείς θα την πάρουμε. Θα το αποφορτήσουμε, Πρωθυπουργέ. Μετανιώσετε καθόλου για τους ζουρνάδες, τα βιολιά, τα πεντοζάλια και όλα αυτά? Μα έχει αποδειχθεί αυτό, δεν είναι, δεν τις αγοράσετε? Δεν χορεύει κανένας από αυτούς, δεν έμαθε κανένα. Πέντε μονάδες κάτω το Τόκιο με το που ξεκίνησε χθες. Αφήστε, θα δούμε. Μαζέψαν όμως μετά. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση πως οι αγορές είναι ένα στοιχείο
το οποίο έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αλλά πέραν από τις αγορές υπάρχει και η πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι πως το συμφέρον του τόπου έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση αυτού του λαού. Οι αγορές σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αλλάζουν καθημερινά εξάλλου, είναι ευμετάβλητες. Το αν θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ένα λαό να σταθεί περήφανος, να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του, να δουλέψει σκληρά για να βγούμε από την κρίση και να του δώσουμε την ελπίδα, την προοπτική να βγει από αυτή την κρίση. Όχι να τον βάλουμε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο από όπου θα ξέρουμε όλοι και θα ζούμε με την συλλογική απόγνωση και κατάθλιψη ότι δεν μπορούμε να βγούμε ποτέ από αυτή την κρίση, ότι η χώρα μας δεν είναι μια χώρα κυρίαρχη, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, αλλά να λέμε ότι κατά τα άλλα είμαστε χαρούμενοι διότι μας αγαπάει ο κύριος Γιούνκερ ή η κυρία Μέρκελ. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να τολμήσω το ερώτημα, πιστεύετε πραγματικά ότι η πολιτική και η ιδεολογία, μια και το είπατε αυτό, σας άκουσα και χθες στο διάγγελμά σας να μιλάτε για τα δίκαια αιτήματα του ελληνικού λαού, για τις αρχές και τις ιδέες της Ενωμένης Ευρώπης, ότι η πολιτική και η ιδεολογία μπορούν να σταθούν απέναντι από το οικονομικό κατεστημένο το διεθνές και να διαπραγματευτούν επίσης όρεις. Ναι, κύριε Χαρίτο, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα όπλο στα χέρια μας. Το δίκαιο μας. Τίποτα άλλο. Δεν κερδίζει πάντα αυτό που έχει το δίκαιο. Δεν το λέτε αυτό. Σας λένε ότι είναι απομονωμένη η Ελλάδα διότι οι 18 υπουργοί των οικονομικών συνεδρίασαν μόνοι τους. Και σε όλες τις πλατείες ευρωπαϊκές οι λαοί βγαίνουν με τις ελληνικές σημαίες. Αυτούς εκλέγουν όμως. Βγαίνουν με τις ελληνικές σημαίες. Αυτούς εκλέγουν οι λαοί. Κρατήστε το. Αυτούς που προσπαθούν να μας πάνε στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη στην καρδιά των λαών της Ευρώπης. Ποτέ άλλοτε. Μεγαλύτερος εφιάλτης σας ποιος είναι? Ο φόβος. Ο φόβος. Και είναι ο εφιάλτης για ένα ολόκληρο έθνος ο φόβος. Η κοινωνολογία, ο φόβος, θα μας διαλύσουν, θα μας κλείσουν, θα μας συντρίψουν, θα μας πετάξουν. Λοιπόν, σας λέω, αν νικήσουμε το φόβο, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αυτός ο λαός έχει και καρδιά, έχει και ψυχή, έχει και περηφάνεια, έχει και αξιοπρέπεια και θα τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της απόψης της πρόσκλησης. Έχουμε καλέσει και τους πολιτικούς αρχηγούς πάνω. Έχουμε καλέσει και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε στείλει ήδη μήνυμα στον έτοιμο, στον κύριο Σαμαρά. Και να πούμε ότι όλοι συναισθανόμαστε τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα. Και θέλουμε όλα να πάνε καλά. Για μένα ήταν μια ευχάριστη. Ένα ευχάριστο comeback σε αυτά τα στούντιο. Έχω πολύ καιρό να τα επισκεφθώ. Και βεβαίως θα ήθελα να ευχηθώ η δημόσια τηλεόραση να σταθεί ψηλά στο ύψος των περιστάσεων με πλουραλιστική ενημέρωση. Πράγμα που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα που θα είναι κρίσιμο πρέπει να δώσετε τα δυνατά σας για να μην βλέπουμε αυτά εμείς τα φαινόμενα της τρομολαγνίας, της τρομοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα να ακούγονται όλες οι απόψεις, διότι όλες οι απόψεις είναι ο πλούτος της δημοκρατίας. Εμείς τουλάχιστον το προσπαθήσαμε αυτό, το προσπαθούμε. Νομίζω ότι θέσαμε τα ζητήματα. Επί της ουσίας, καλή τύχη σε όλους μας. Αυτό θα φάνει για τις αντιδράσεις της δικής σας. Καλή τύχη σε όλους μας, πραγματικά. Καλή τύχη σε όλους μας. Με χαρά θα δεχτούμε καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους μας. Τα οποιαδήποτε νέα, έστω και τις επόμενες μέρες, ακόμα και πριν από το δημοψήφισμα. Η διέξοδο και η δημοκρατία θα δώσει διέξοδο, πιστέψτε με. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό.